Τους πρώτους μήνες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2 χαιρετίστηκαν ως ο σωτήρας της Ουκρανίας και το μέλλον του πολέμου. Πολλαπλές αναφορές και βίντεο εμφανίστηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τα όπλα για να χτυπήσει ρωσικά άρματα μάχης, τεθωρακισμένα και περιπολικά σκάφη. Εξαιτίας της δημοτικότητάς τους, μάλιστα, κάποιοι έφτιαξαν τραγούδι το οποίο έγινε viral. Ωστόσο, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, τα κάποτε βραβευμένα drones καταρρίφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου και αυτά που έχουν απομείνει περιορίζονται σε αποστολές αναγνώρισης, σύμφωνα με ειδικό που μίλησε στο Business Insider. Η γενική εκτίμηση για τα drones, όπως το TB2, είναι ότι λειτουργούν καλά χωρίς προηγμένες άμυνες αεροπορικού και ηλεκτρονικού πολέμου που έχουν τοποθετηθεί εναντίον τους, είπε στο Insider ο Samuel Bendent, αναλυτής και ειδικός σε μη επανδρωμένα και ρομποτικά στρατιωτικά συστήματα στο Κέντρο Ναυτιλιακών Αναλύσεων. Ως ένα σχετικά αργό και χαμηλής πτήσης UAV, μπορεί να γίνει στόχος για μια σειρά συστημάτων αεράμινας που είναι καλά οργανωμένα. Το είδαμε στη Λιβύη και στον Αγκόνο Καραμπάχ. Ενώ η Ρωσία ήταν ευάλωτη σε χτυπήματα από ουκρανικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους πρώτους μήνες του πολέμου, σύντομα προσαρμόστηκε για να βελτιώσει τον ηλεκτρονικό της πόλεμο και έκτοτε κατέριψε και μπλόκαρε με επιτυχία πολλά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας. Μόλις ο ρωσικός στρατός συνήλθε, μπόρεσε και κατάριψε πολλά TB2, είπε ο Μπέντετ. Η Ουκρανία είπε πέρσι ότι είχε λάβει 50 μη επανδρωμένα αεροσκάφη TB2 από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά μέχρι το τέλος του 2022 είχαν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από το πεδίο της μάχης. Ο διοικητής της ρωσικής δύναμης αεράμινας, αντιστράτηγος Αντρέι Ντεμίν, ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταστρέψει περισσότερο από 100 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τον Απρίλιο. Τώρα, η Ουκρανία χρησιμοποιεί κυρίως TB2 για σκοπούς πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης παρά για επίθεση, είπε ο Μπέντετ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τα προηγμένα οπτικά και αισθητήρες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να καθοδηγούν άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για επιθέσεις, ενώ παρεμένουν εκτός εμβέλειας των ρωσικών συστημάτων αέρος. Πράγματι, μια πρόσφατη αξιολόγηση υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υπολόγισε ότι οι δυνάμεις της κατέβαζαν περίπου 10.000 ουκρανικά drones κάθε μήνα. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος είναι ένα κρίσιμο συστατικό της τακτικής της Ρωσίας και συμβάλλει στις τεράστιες απώλειες των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Royal United Service Institute του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ερευνητές του Ρούσι είπαν ότι μετά τις καταστροφές που υπέστη ο ρωσικός στρατός στην αρχή της εισβολής, προσαρμόστηκε στην απόδοση της Ουκρανίας, ακόμη και όταν πάλευε με κακό ηθικό και αποτελεσματική χρήση βαρέων τεθωρακισμένων και επιθέσεων της αεροπορίας. Η Ουκρανία είχε ακόμα την πρωτοπολία, αλλά καθώς ο ρωσικός στρατός προσαρμόζεται, δεν μπορεί να υπάρχει περιθώριο φυσιγασμού, ανέφερε. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Το ελληνοτουρκικό πρόβλημα στον οδοστρωτήρα του Χάρτη Μπάιντεν» έγραψε ο Κρεσέντζιο Σαντζίλιο, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο infognomonpolitics.gr. Ο Κρεσέντζιο Σαντζίλιο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε κλασικές σπουδές και νομικά, υπηρέτησε στο Υπουργείο των Εξωτερικών της Ιταλίας, δημοσίευσε και δημοσιεύει άρθρα και δοκίμια λογοτεχνικής κριτικής και μεταφράσεις ελληνικής ποίησης στα πιο έγκυρα ιταλικά λογοτεχνικά περιοδικά. Έχει μεταφράσει πολλούς Ιταλούς ποιητές στην ελληνική γλώσσα, ενώ έχει συνεργαστεί και με ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά. Ο ίδιος δηλώνει ελληνιστής και ως κατέχων εμπειρία από εξωτερικές υποθέσεις, αξίζει να δώσουμε σημασία στα γραπτά του. Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Κρεσέντζιο Σαντζίλιο στο infognomonpolitics.gr. Ο σύνδεσμος επισυνάπτεται στην περιγραφή. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι οι Έλληνες αστυνομικοί συμμετείχαν σε κύκλωμα μεταφοράς μεταναστών από τον Εύρο σε συνεργασία με Τούρκους διακινητές. Αναφέρει το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του newpost.gr Μιχάλη Τεζάρη. Την ειδική ομάδα των χοντρών αποτελούσαν ένας αρχιπαστυνόμος και 4 αρχιφύλακες του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δίδυμο Τείχου που έχει έδρα το Ισάκιο. Παρά τις σημαντικές επιτυχίες και αυτονομία δράσης που είχαν πετύχει στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, συλλαμβάνοντας δουλέμπορους και παράτυπους μετανάστες, πέρασαν σύμφωνα με την έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων στην παράνομη όχθη. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνηση μεταναστών στον Εύρο. Ένας 54χρονος αρχιφύλακας φέρεται ως ο αρχηγός της ομάδας των Έστολων και φαίνεται να βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με 4 Τούρκους δουλέμπορους για την διευκόλυνση διακίνησης μεταναστών στην ελληνική επικράτεια μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων. Τους έλεγε από ποιο σημείο θα περάσουν και ποια ώρα.
καθώς η δική του ομάδα περιπολούσε σε αυτά και θα είχαν απρόσκοπτη πρόσβαση. Μάλιστα, φαίνεται να καταφέρνουν να απομακρύνουν στελέχη της Frontex και του ελληνικού στρατού, ακόμη και να προτρέπουν τους συναδέλφους τους στα επιχειρησιακά κέντρα να κλείσουν τις θερμικές κάμερες, λέγοντας «Είμαστε εμείς εκεί, δεν μπορεί να περάσει κανείς». Πέντε αστυνομικοί φρόντιζαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να έχουν υπηρεσία τα ίδια ωράρια, προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια σε σημεία περάσματα, διευκολύνοντας τους δουλέμπορους στη διακίνηση των μεταναστών. Σε συνομιλίες που είχαν με Τούρκους διακινητές, φαίνεται πως προκύπτουν οι συνεννοήσεις διακίνησης και τουλάχιστον δύο που έχουν ενδείξεις οικονομικών ανταλλαγμάτων που λάβαναν για αυτήν την παράνομη δραστηριότητα. Αναφέρει ο Τούρκος: «Τα παπούτσια τα άφησα στο...» «Πήγαινε να τα πάρεις». Και απαντά ο 54χρονος αρχιφύλακας: «Εντάξει, θα πάω να τα πάρω». Σε κάποια άλλη υποκλαπήσα συνομιλία, ένας από τους κατηγορούμενους αναφέρει: «Τα χρήματα αυτά δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω στο πόθεν έσχες, αναζητώντας τρόπους νομιμοποίησης». Σε κατοίκον έρευνες στους 5 εμπλεκόμενους, στο σπίτι του ενός βρέθηκαν 26.550 ευρώ, τα οποία είπε ότι τα είχε από τα Capital Control το 2015. Σε άλλους κατηγορούμενους βρέθηκαν 850 λίρες Τουρκίας, 23 λίρες Αγγλίας, 2.120 δολάρια, ασιατικά χαρτονομίσματα, ακόμα και 77 ρουμανικά νομίσματα, όπως επίσης 59 κινητά τηλέφωνα, μία τραπεζική κάρτα και 12 power banks. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι διευκόλυναν 12 διακινήσεις με συνολικά 200 μετανάστες. Τον Οκτώβριο του 2022, σε τυχαίο έλεγχο αστυνομικών στην Καβάλα, συνελήφθησαν δύο διακινητές από τη Συρία, οι οποίοι ανέφεραν: «Γιατί μας συλλαμβάνετε αφού έχουμε πληρώσει αστυνομικούς?» και υπέδειξαν συγκεκριμένο αστυνομικό. Οι πέντε ένστολοι είναι πρώην σύνοροι οφύλακες που με τα χρόνια υπηρεσίας εντάχθηκαν στην ελληνική αστυνομία, ενώ τώρα αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα. «Άρατε φύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε φύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». «Της εστινούντος ο βασιλεύς της δόξης». «Κύριος των δυνάμεων, Κύριος κρατεός και δυνατός, αυτός εσύ είναι ο βασιλεύς της δόξης». Με λαμπρότητα τελέστηκαν τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 τα θυρανίξια του παρεκκλησίου που βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ο ναός θα φέρει το όνομα της Αγίας της του Θεού Σοφίας και του Οσίου Λουκά του Ενστηρίου. Την ακολουθία των θυρανίξιων τέλεσε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, κύριος Γαβρίλ, παρουσία της διοίκησης της ΠΑΕΑΕΚ με επικεφαλής τον Δημήτρη Μελισανίδη. Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, η ημερομηνία δεν επιλέγει τυχαία για την ιστορική αυτή τελετή, καθώς είναι η μέρα μνήμης της αποφράδας ημέρας της άλωσης της πόλης. Ο Δημήτρης Μελισανίδης είχε την τιμή να ανάψει ο ίδιος το πρώτο καντήλι, επιθυμούμενος από το πλήθος κόσμου που κατέκλυσε τους χώρους πέρεξ του παρεκκλησίου και που συμμετείχε στην τελετή των εγγενείων αλλά και στην ακολουθία του σπερινού που ακολούθησε. Δείτε την τελετή όπως καταγράφηκε από φίλους της ΑΕΚ. Θεός δόξασαι, Ιαίτε εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των Κυρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρηση των θεσμάτων ημών έτησε, εν τον ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχε στην προσευχή μου. Ούσκομε. Βασιλείον τρίτη στο ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομε. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Αδελφοί, είχεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας τότε Άγιων Κοσμικών. Σκηνή γαρ κατεσκευάστη πρώτη, εν είτε η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια.
μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή λεγόμενη Άγιοι Αγίων, εις ουν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης περί και καλυμμένη πάντων θεν χρυσίων, εν εις θάμνος χρυσή έχουσα το μάναν και η ράβος αρών η βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης υπεράνω δε αυτής χερουβήν δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριον περιόνου και στην ηλέγην κατά μέρος τούτων δε ούτω κατεσκευασμένων εις μέν την πρώτην σκηνήν διαπαντός εισίας ειν ιερείς τας λατρείας επιτελούντες εις δε τη δευτέραν άπαξ του εν εαυτού μόνος ο αρχιερεύς που χωρίς αίματος ο προσφέρει πέρα αυτού και τον του λαού αγνοημάτων. Κοιμήσει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πα. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Κύριε, ηρθών ο Ιησούς στα μέρη Καισαρίας Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου, οι δε είπων, ημένη Ιωάννη τον Βαπτιστή, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν, ιέρα των προφητών λέγει αυτής, η μίζε τι να με λέγετε είναι, αποκριθίζε Σίμων Πέτρος είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό, «Μακάριος η Σίμων Βαρίωνα, ότι σαν σκέμα ο καπεκάλυψε εσύ, αλλοπατήρ μου εν της ουρανής, καγώ δε συλλέγω ότι Συ Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα υποδομήσω μου την εκκλησία, και πύλε άδου, που κατησχίσου είναι αυτής, και δώσω σοι τας κλήσεις βασιλείας των ουρανών, και ο εάν λύσεις επί της γης, έστρα διμένων εν της ουρανής, και ο εάν λύσεις επί της γης, έστελε λιμένων εν της ουρανής. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Σου ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γαβρίλης. Εις πονάρε παντός του κλείου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Ελέησον. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδον τούτο τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του φωτιστήνη μας φωτισμόν γνώσεως δια της ομούσιου Τριάδος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Με το έργο των πυρών ημών και των συνών των αδελφών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Με το ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβω φύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη την. Κύριε ελέησον. Παναγία Σοκράτου υπερευλογημένης σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας υπεραγία με τα πάντα των Αγίων πνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον. Κύριε ο Θεός ημών ο Αγιάς σας τα ρήθρα του Ιορδάνου δια της σωτηριώδους σου επιφανίας αυτός και νυν κατάπεμψον την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και ευλόγησον το είδωρ τούτο, προσαγιασμόν και τελείωσιν του σεβασμίου τούτου οίκου σου, κατά τα θυρανίξια ταύτα και στερέωσον και συντήρησον αυτόν ασάλευτον και δεδοξασμένον εν σύ, μέχρι τη συντηλίας του εν των αιώνων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων χωρούμενων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων κορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων κορούμενος και τόσων φυλάδων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ελέησον. Δέσποτα Πατοκράτορ, ουρανόθεν επιβλέπων επί τα έργα των χειρών ημών, έπειδε και νύνεν τη ευσήμω ημέρα και ώρα ταύτη, συνελθόν τον ευλαβός προς θυρανηξής, του Ιερού Παρεκκλησίου της του Θεού Σοφίας, το ευρισκόμενον παρά του σταδίου των ποδοσφαιρικών αγώνων της αθλητικής ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως και παρακαλούμεν σε όπως ευλογήσεις και καθαγιάσεις αυτό τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Της προσερχομένης προς αυτό πλουσίως τα δωρεά σου δώρησε, της δε αγωνιζομένης εν το σταδίο τούτο το εφαγωνίζεστε και νίκης έριν τρόπεαν ως και οι εν σταδίης μάρτυρές σου πάλι επεσκάθοντας αρετάς γεωργούντες την ευγενή άμυλα. Ευχαριστούμε εσύ φιλάνθρωπε Θεέ, τον βοηθήσαντα αγαγήν εις αίσιον πέρας του έργων τούτο και θερμός παρακαλούμε σε μνήσιτη ως ελεήμων σωτήρη περιγείας κατάμφω ειρήνης προόδου και μακροημερεύσεως του Προέδρου της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου μετά των οικείων αυτού πάντων των ευεργετών δωρητών δουλευσάντων αόπνος τεχνητών και εργαζομένων Θεοφιλός εν αυτό από τούδε και εφ' εξής. Εξαιρέτως, Πανάγαθε Κύριε Θεόμεθά σου πιστός, εν εξομολογήσει καρδίας μνήσιτη και των ενεσφαγές, αγχώνες, φυλακές, βασάνης, εξορίες και επικράης μαλουσία μαρτυρικός τελειοθέντων, αηδήμων προγόνων ημών, κατά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, ως και των εν Ιωνία, Καπαδοχία, Πισιβία, Πόντο και απάση την Μικρά Ασία, παντός φίλου, τάξεως και ηλικίας, νυν Θεόπρεπος, μη μνησκόμενη τη θυσία αυτών υπερπίστεως και πατρίδος, ένεσιν και δόξαν, αναπέμποντέσι, ότι σου εστιν η τιμή και η προσκύνηση των το πατέρων ημών, ευλογητό και υπερδοξασμένο Θεό, εις τους αιώνας των αιώνων. Άρατε φύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης της εστινούντος ο βασιλεύς της δόξης Κύριος των δυνάμεων, Κύριος κρατεός και δυνατός αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε φύλας οι άρχοντες ημών
και επάρθητε επί λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Είσαι στενούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, Κύριος κρατεός και δυνατός, αυτός εσύ είναι ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε επί λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Είσαι στενούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, Κύριος κρατεός και δυνατός, αυτός εσύ ο βασιλεύς της δόξης. Ουρανός των ύφωτος, η Εκκλησία, παρατάξεων και λυποί άρχοντες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και ευλογία για έναν άνθρωπο να μπορεί να θεμελιώνει ιερούς ναούς, χώρους όπου εκεί τελεσιουργούνται τα ιερά μυστήρια, με πρώτο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την Θεία Λειτουργία. Σήμερα λοιπόν ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο αγαπητός μας κύριος Δημήτριος Μελισσανίδης, έχοντας διαδραματίσει μια πορεία πόνων, αγώνων, θλίψεων, μα πάνω απ' όλα επιμονής, πίστεως και θάρρους, ολοκλήρωσε την κατασκευή του χώρου αυτού, του ιστορικού χώρου του γηπέδου μας της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, φέρνοντας στον χώρο αυτόν τρόπαια, νίκες, υπερηφάνεια, καμάρι και ιστορική συνοχή και συλλογικότητα. Από την πρώτη στιγμή, και μεταφράζω τα λόγια του, τα οποία μοιράστηκε με εμένα, που με τιμά με τη φιλία και με τη σχέση που μας διακρίνει, θέλω να κάνω στον χώρο αυτόν το ναό της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Λουκά, να κάνω στον χώρο αυτόν ένα παρεκκλήσι για να συνδέεται με τις ρίζες που έχει η ομάδα μας, με τις ρίζες που έχει αυτό το ιστορικό σωματείο, με την Ορθοδοξία, με την πίστη μας. Θέλω λοιπόν να πω στον αγαπητό μου πρόεδρο να είναι άξιος. Άξιος! Να πηγαίνει ο Θεός και να θυμάστε πάντοτε όλοι εμείς που αγαπάμε, τιμούμε και υπερασπιζόμαστε το σωματείο μας, να θυμάστε πάντοτε ότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει την ΑΕΚ, πέρα από όλα όσα ζήσαμε την περίοδο αυτή, είναι η σχέση με τον Θεό. Είναι η σχέση με την Εκκλησία, είναι η σχέση με την πατρίδα. Ιδανικά τα οποία μόνο το σωματείο μας βλέπουμε και αυτά οραματίστηκε ο κύριος Μελισσανίδης. Τα βλέπετε σε κάθε ανασυμματική πλάκα που υπάρχει μέσα στον χώρο του γηπέδου. Και θέλω να του κάνω την τιμή το πρώτο καντήλι το οποίο θα αναπτύσσει στον ιερό ναό να το ανάψει εκείνος. Για να του δίνει ο Θεός. Ο Θεός και η
και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε πρότισον. Ο εν δόξα αναμυσίστας ημών τους ουρανούς και εν δεξιά καθίστας, του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, των Αγίων εν δόξα και πανεθήμων Αποστόλων, του Μωσίου Πατρός ημών Λουκάτου εν Συρίων, των Αγίων και Δυσκέων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σου αγαπός και φιλάνθρωπος. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, τώρα, μόλις ακούσετε το διευθόν, θα ξεκινήσει η ακολουθία του Εσπερινού. Θα κάνουμε πρώτη ακολουθία στο παρεκκλήσιο για να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Όσοι θέλετε, μπορείτε να παραμείνετε και να πω για μία ακόμη φορά, πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό, να υπογραμμίσω την ημέρα που επιλέξαμε μαζί με τον κύριο Πρόεδρο να γίνουν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού. Ημέρα όπου τιμούμε και δεν ξεχνάμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Την άλωση της Πόλεως. Το κρατήριο μας είναι συνδεδεμένο με αυτή τη μεγάλη τραγική σελίδα για την ιστορία του ελληνισμού αλλά και της Ορθοδοξίας και του Βυζαντινού πολιτισμού. Γι' αυτό και ο συμβολισμός είναι μεγάλος. Να θυμόμαστε όλοι και πάνω απ' όλα να αισθανόμαστε ότι ο χώρος αυτός αποκτά μια ιερότητα εφόσον μέσα σε αυτόν υπάρχει πλέον ιερό παρεκκλήσιο. Να είστε όλοι ευλογημένοι, γεμάτε από τη χάρη και τη σοφία του Θεού. Πρόεδρε, ευχαριστούμε και όλοι σας πάντοτε με επιτυχίες για να δοξάζουμε και να τιμούμε την ΑΕΚ μας. Άξιο Πρόεδρε! Άξιο! Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευθόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να φυλάμε.